οποία κουβεντιάζουν και πάνω στο τραπέζι. Όπως ας πούμε ότι η εισφορά αλληλεγγύης για αυτούς που έχουν ένα επίπεδο πάνω από 30 ή 50 χιλιάδες ας πούμε, θα διατηρηθεί στο παλιό καθεστώς και δεν θα έχει την έκπτωση του 30%. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι το θέμα του ΕΜΦ έχει τελειώσει για φέτο. Για φέτο. Λόγω δυσανεξίας οικονομικής δηλαδή. Εσείς τα επιβεβαιώνετε, τα ξέρετε προφανώς τώρα. Μια γνώμη. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Τα μισά, εγώ λέω να τα πετάξετε στη θάλασσα. Αυτά τα δυο που σας είπα. Αφήστε τα στον καιρό τα μισά. Εντάξει. Πολλά από αυτά, μάλιστα, σκόπιμα διαραίονται. Ναι. Και διαραίονται και από κέντρα εκτός Ελλάδος. Ναι. Και αναπαράγονται με προθυμία από κέντρα εντός Ελλάδος. Θα ήθελα όμως να σας κάνω μια γενική παρατήρηση γύρω από αυτό το θέμα των μέτρων. Ξέρετε κάτι. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες. Ναι. Μπορεί να κατανοήσει γιατί και κάτι που του είχε υποσχεθεί το 12 ότι θα το κάνει την επομένη που θα βρεθεί στην κυβέρνηση λόγω της αντικειμενικής κατάστασης μπορεί να πάει παραπέρα. Ναι. Εκείνο που τον ενδιαφέρει όμως. Δεν είχε είναι μισό λεπτό. Εκείνο που τον ενδιαφέρει. Προσεπίνωσε αυτό που λέτε. Όταν προαναλάβατε υπουργός. Να δούμε τι λέω. Όταν πρωτοαναλάβατε υπουργός και είπατε ότι ο κατώτερος μισθός που είχαμε αναγγείλει θα πάει σε δύο δόσεις, δεν είχε καμία επίπτωση ότι σας είπε κανείς ότι με κοροϊδεύει. Ακριβώς, ναι, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα που το κατανοήθηκε. Ναι. Αλλά προσέξτε να δείτε. Είναι λοιπόν ο κόσμος, είναι διατεθειμένος να δει μια σταδιακή αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποστεί. Αρκεί να ξέρει όμως ότι υπάρχει ένα διαφορετικό σχέδιο. Να κατανοήσει ότι υπάρχει μια διαφορετική επιλογή, ότι έχουν μπει σε έναν άλλο δρόμο. Αν δεν το δει αυτό και δει μια πολιτική σε απόλυτη συνέχεια των προηγούμενων καταστάσεων, καλά θα κάνει να εξεγείρεται. Καλά θα κάνει να πει όχι, ως εδώ. Αυτό είναι πολύ βασικό. Μια υπογραφή, αν υπογράψετε, θα σημάνει ότι ο χρόνος θα αντιληφθεί ότι πάμε στην ίδια κατεύθυνση. Όχι, βέβαια, γιατί η δικιά μας υπογραφή ποτέ δεν πρόκειται να πέσει σε μια τέτοια συμφωνία. Αντιθέτως, αν το ξαναπάτε τον ΕΜΦΙ αφέτο. Υπογραφή ναι. Από την κυβέρνηση την σημερινή θα μπει μόνο σε περίπτωση που έχουμε ανοίξει έναν άλλο δρόμο. Μάλιστα, ωραία. Αυτό να το θεωρείτε δεδομένο. Αν του πάτε τον ΕΜΦΙΑ θα καταλάβω αυτό το πράγμα. Σου λέει δεν μπορούσα να τον πληρώσω. Μου λέει δεν μπορεί. Εμείς για τον ΕΜΦΙΑ έχουμε πει ότι θα καταργηθεί. Αλλά το 15? Εγώ πιστεύω ότι και μέσα στο 15 θα γίνει αυτό. Εκτιμώ ότι και μέσα στο 15 θα γίνει. Ήδη όπως ακούσατε χθες, για να μην λέμε γενικά αόριστα πράγματα, αναδιαμορφώνεται ο μηχανισμός, μάλλον για πρώτη φορά φτιάχνεται ο μηχανισμός προσδιορισμών των νέων αντικειμενικών αξιών. Είπε η κυρία Βαλαβάνα ότι μπορεί να αλλάξουν. Αυτό αυτόματα σημαίνει πια ένα άλλο τοπίο. Προφανώς όταν λοιπόν υπάρξει το πραγματικό τοπίο των πραγματικών αξιών, τότε θα δεις και τι αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την φορολογία των ακινήτων θα διαμορφώσει. Οι πληροφορίες από την άλλη. Οι πληροφορίες λένε. Εντάξει, το είπατε. Αλλά λένε ότι. Ναι, μεν θα αλλάξουν οι αντικειμενικές, σημαίνει θα πέσουν οι αντικειμενικές. Ναι. Αλλά η εισπραξιμότητα του ΕΜΦΙΑ για αυτό ήταν στο ίδιο επίπεδο. Αν είναι στο ίδιο επίπεδο, δεν έχει. Εάν αλλάξουν οι αντικειμενικές τιμές προς τα κάτω προφανώς, έτσι. Ναι. Θα συγκλίνουμε τις πραγματικές. Εάν αναγνωριστεί το αφορολόγητο ενός μέρους της πρώτης κατοικίας ή μέχρι κάποια αξία. Είναι κάτι, το θεωρείτε αμεληταίο. Το θέμα είναι ότι τα 2.600 που εισπράττονται από τον ΕΜΦΙΑ, αν θα συνεχίσετε να τα εισπράττετε και πώς. Για φέτο λέμε. Εντάξει, εδώ το κρίσιμο κλειδί είναι για όλα αυτά τα μεγέθη, αυτό το οποίο έχει διαπραγματευτεί και φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγκληση η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Διότι αν το πρωτογενές πλεονάσμα είναι σόν και καλά 3-3,5%. Τότε προφανώς δεν θέλεις έμφυα σαν και αυτό που υπήρχε, ίσως θέλεις έμφυα με ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Αν όμως είναι της τάξης του 0,5%, του 0,8% το πρωτογενές πλεόνασμα. Το 1,2% που είχε ο Βαρουφάκης στις προτάσεις. Ή εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να σας δοθεί η δυνατότητα λες της να απαλλαγούν ορισμένοι τουλάχιστον. Ακριβώς. Άρα δεν μιλάμε λοιπόν για έμφυα. Μιλάμε για ένα άλλο φόρο για τα. Έκτακτος φόρος για τους έχοντες. Το τι είναι οι έχοντες τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα η οποία θα την καθορίσει η κυβέρνηση. Υπάρχει περίπτωση να μπει. Εσείς τώρα θέλετε να βγάλετε ειδήσεις. Τι θέλετε. Θέλετε να βγάλουμε λαγούς από το. Λοιπόν, δεν έχουν αυτά προσδιοριστεί με τόση ακρίβεια με την οποία ρωτάτε. Ναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική η οποία θα μεταφράζεται σε ελαφρύνσεις και ιδιαίτερα των πιο αδύνατων. Ενώ ταυτόχρονα θα προσπαθεί να φορολογήσει τον κρυφό πλούτο,
να έχει τη λογική της αναδιανομής των βαρών, η φορολογική πολιτική θα διαμορφώσει. Είναι σοβαρό αυτό. Σκέφτεται, υπάρχει πιθανότητα να μπει έκτακτη εισφορά. Στους, έστω στους πλούσιους. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Όχι. Δεν έχω ακούσει. Δεν το έχετε ακούσει. Δεν το έχω ακούσει. Συνεπώς, ναι. Τώρα για να έχουμε μια ανακεφαλαίωση για όσους ανοίξαν τώρα την τηλεόρασή τους. Εσείς μας λέτε από το δικό σας το Υπουργείο, από το δικό σας το κομμάτι, στο οποίο πέφτει πάρα πολύ μεγάλο βάρος από τις πιέσεις που κάνουν οι απ' έξω. Αποκλείεται να μην φέρετε τις συλλογικές συμβάσεις. Ναι. Βέβαια. Θα επιμείνει, θα είναι μια γραμμή που θα επιμένει μέχρι το τέλος η κυβέρνηση, έστω και να σας πούνε ότι λεφτά δεν έχει, συμφωνία δεν έχει. Ασφαλώς και με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα κινούμαστε. Μάλιστα περιμένω από σήμερα τις παρατηρήσεις, όπως είχα τηλεφωνικά μιλήσει με τον κύριο Πολυζωγόπουλο, τη ΣΟΚΕ. Μου είχε πει μετά την Πρωτομαγιά θα σας καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας. Mm-hmm. Θα τον πάρω και τηλέφωνο μόλις φύγω από την εκπομπή να δω τι γίνεται. Τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος θα την προχωρήσετε, θα την νομοθετήσετε. Εννοείται τι να ισχύσει η ρήτρα. Όχι, να μην ισχύσει βέβαια. Γιατί θέλει νομοθετική ρύθμιση. Βέβαια. Ο κ. Στρατούλης λέει ότι την έχει ετοιμάσει, την έχει στείλει. Θα τη συνεχίσετε. Ισχύει αυτό που σας είπε ο κ. Στρατούλης. Που σημαίνει ότι μία ότι δεν θα εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Αυστηρή και απόλυτη κόκκινη γραμμή είναι ότι καμία μείωση σε είτε επικουρικές είτε κοινές. Εμείς δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε κανένα μέτρο που θα σημαίνει, που θα μεταφράζεται σε μείωση συντάξεων για αυτή την χρονιά. Κάτσε, οι υψηλές επικουρικές τώρα είναι. Ελάχιστες και δεν έχουν καμία αξία. Εννοείται δεν έχει νόημα. Εκείνο το οποίο χρειάζεται, το οποίο ήδη έχουμε δρομολογήσει, είναι η ανάγκη να προωθήσουμε μια ριζοσπαστική ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Αυτό έχει αυτό σημασία. Αυτό, πότε όμως, στη συνολική συμφωνία τώρα θα είναι μέσα. Αυτό είναι ανεξάρτητα από τη συμφωνία. Υπάρξει δεν υπάρξει συμφωνία, το έχει ανάγκη ο τόπος και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Ούτως ή άλλως, έχει υπάρξει η διαμόρφωση μια τέτοια ομάδα, δουλεύουν τα επιτελεία της κυβέρνησης σε μια διακατεύθυνση και μέσα στο έτος θα είμαστε σε θέση να την παρουσιάσουμε. Πότε δηλαδή πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να φέρετε ένα καινούργιο ασφαλιστικό νόμο επί του συνόλου πια? Νομίζω προς τα τέλη της χρονιάς. Από το φθινόπωρο θα είμαστε σε θέση να την παρουσιάσουμε. Ο κύριος Δομπανιάς είπε στον Αντένα ότι επιμένουν οι απέξω στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και αν εφαρμοστεί σε τρία χρόνια θα έχουν καταργηθεί οι επικουρικές. Θέλουν να εφαρμοστεί και στις κύριες και θα φτάσουν τη συντάξη στα 200 ευρώ. Αν εφαρμόσουμε αυτά που ζητάνε οι απέξω. Και αυτά δεν πρόκειται να τα δεχτούμε. Δεν δεχτούμε καμία μείωση. Την επαναλαμβάνετε και εσείς τη δέσμευση. Κοιτάξτε, είναι απόλυτα σωστό αυτό που λέει ο κ. Ρωμανιάς. Όταν σας λέγαμε πριν από δύο, πριν από τρία χρόνια ότι στο πρώτο μνημόνιο ο στόχος αναφοράς για την χώρα ήταν η μισθή της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, μας λέγατε, όχι εσείς, οι αντιπαλοί μας, ότι ήμασταν υπερβολικοί. Δυστυχώς αυτό ισχύει. Αυτό που βιώνετε και τώρα στις διαπραγματεύσεις, ότι σαν φιλοσοφία αυτό θέλουν να κάνουν, να φτάσουν στους μισθούς της Βουλγαρίας. Δεν τίθεται έτσι από με τέτοιον τρόπο, αλλά νομίζω ότι εκεί οδηγεί το σχέδιο αυτό. Μα στο πρώτο μνημόνιο υπήρχε αυτό ότι πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί με τις γύρω χώρες. Ναι. Ήταν και γραμμένο με κάποιο πνεύμα τρόπο. Που αποπνέουν αυτοί στις διαπραγματεύσεις και στις συζητήσεις που κάνουν με τα τεχνικά κοιμάκια, αυτό είναι δηλαδή. Επιμένουν και τώρα. Ένα κομμάτι επιμένει στην λογική της προηγούμενης πολιτικής. Επίσης ο κ. Μητρόπουλος λέει, εγώ διακρίνω και μια χαρά που το λέει, αλλά πάση περιπτώσει αυτό είναι δική μου αίσθηση, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε μια απόφαση και θα θέλετε 3-4 δις. Για τους συνταξιούχους, για τις μειώσεις. Θα το δούμε τώρα ακριβώς. Δεν έχει καθαρογραφεί αυτή η απόφαση. Θα δούμε πώς την τεκμηριώνει, τι ακριβώς. Και πού θα τα βρείτε. Τι θα κάνετε, δεν μπορεί να μην την εφαρμόσετε. Είναι βόμβα αυτό. Χαρακτηρίζεται. Άρα τι θα πρέπει να κάνουμε. Να μην λαμβάνουμε υπόψη μας. Να καταργήσουμε στην πράξη και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι να κάνουμε. Είναι δηλαδή μια άλλη πραγματικότητα. Ορισμένα πράγματα. Το Σύνταγμα της Επικρατείας πρέπει να τα σέβεσαι. Επειδή πολλοί κόσμοι κάθεται και ακούει και δεν πολύ καταλαβαίνει. Δηλαδή, εμένα την επομένη που πρωτοβγήκε ο κ. Μητρόπουλος και ανήκειλε τη σχέση, με πήρε η μάνα από το χωριό και μου λέει: έλεγα στο καφενείο ότι όλες τις συντάξεις που μας μειώσαν από το 12 και μετά, την πρώτη του μήνα, άντε την του άλλου μήνα, θα πάρουν τα λεφτά πίσω. Δηλαδή, ο Κοσμάκης, επειδή έχει ανάγκη, σου λέει: όπα, να έχει μια καλή είδηση, αδερφέ. Εξηγήστε του στους ανθρώπους. Μπορεί να γίνει κάτι. Πότε, πού, τι, είναι μακρινό, είναι γενικό, είναι αυτό. Διότι να λίγο δούμε, πολύ είναι δεδομένη η απόφαση. Να δούμε το πλήρες σκεπτικό της απόφασης, τι και ποιους αφορά. Βεβαίως, αν είναι τα μεγέθη αυτά που ακούγονται αντικειμενικά, δεν μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο άμεσα.
Το 3,5 δις και 4 δις και 3 δις. Αλλά αυτά όμως τώρα πάλι είναι στη σφαίρα των εκτιμήσεων και των πρώτων πληροφοριών. Ναι, αλλά δημιουργεί και μια δεδομένα όμως. Γιατί είναι μια. Έστω και καθίστε να το δούμε για να δούμε τι ακριβώς ποια είναι τα δεδομένα σε όλες τις διαστάσεις. Είναι η απόφαση. Τώρα μόνο το. Αν είναι. Μόνο το αλλά τα λέμε έτσι και ακούνε, όπως λέει και ο Σιγκοπουράκη στο χωριό. Εσείς δεν έχετε πληροφόρηση για την απόφαση. Εγώ δεν ξέρω το ακριβές περιεχόμενο, πού να το ξέρω. Ούτε δεν έχω προσβάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι. Τώρα να επανέλθουμε, αφού αποτύχαμε να βγάλουμε καμία είδηση. Βγάλαμε, ναι. Αστειεύομαι. Να επανέλθουμε στο θέμα του φουνταριστού. Ναι, αμέ. Δηλαδή, βάλατε τον κύριο Τσακαλώ τον φουνταριστό, διότι ο κύριος Βαρουφάκης πήγε σε άλλη θέση. Σε τι θέση, άμυνα, κοιτάτε, πήγε. Πώς θα το. Αυτό που έχει συμβεί με τον Υπουργό Οικονομικών είναι πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η στοχοποίησή του, η προσπάθεια αποδόμησής του, ένας ολόκληρος μηντιακός και επικοινωνιακός πανευρωπαϊκός και όχι μόνο μηχανισμός να προσπαθεί κυριολεκτικά να τον ισοπεδώσει. Και όχι απλά και μόνο επειδή δεν αρέσει το στυλ του, το προφίλ του. Σε αυτή την προσπάθεια θέλει να χτυπήσει την ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Περί αυτού πρόκειται. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Τα χρησιμοποίησε για κανένα μήνα και ο ίδιος. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Τον αποθεώσανε πρώτα. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει την πλήρη κάλυψη και του πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι ο Υπουργός Οικονομικών και με αυτόν τελικά θα συνυπογράψουν. Γιατί έβαλε τον κύριο Τσακαλώ τον υπεύθυνο αφού έχει την πλήρη κάλυψη και αποδοχή του πρωθυπουργού. Τον έβαλε φουνταριστό. Μισό λεπτό. Μια ομάδα έχει ρόλους. Έχει κάποιον ο οποίος συντονίζει, κάποιος ο οποίος πάει και δίνει τις μάχες, ένας άλλος που κάθεται στα μετόπισθεν, κάποιος που έχει αναλάβει την επιμελητία. Μην δίνουμε διαστάσεις, ας πούμε, άλλου χαρακτήρα σε πράγματα τα οποία δεν είναι έτσι. Πάντως οι διαπραγμάτευση δεν γίνεται με κυκλικά προεδρία. Έτσι, όπως το κάναμε κάποτε στα κόμματα. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν μπορεί τελικά και η διαπραγμάτευση να επιβληθεί από διάφορα κέντρα. Όχι, εσείς τα επιβάλλετε. Εσείς την ομάδα όπως θέλετε. Με διάφορο είδους αρθρογραφίες, οι οποίες μάλιστα επαναλαμβάνω ότι είναι προκλητικές και αναφέρομαι και στον ελληνικό τύπο, στον τύπο της Κυριακής. Που θέλουν να μας επιβάλλουν, ας πούμε, το ποιος θα διαπραγματεύεται. Όχι το τύπο της Κυριακής στην εφημερίδα, εννοείται το κυριακάτικο τύπο. Τον κυριακάτικο τύπο. Εντάξει, όχι, εσείς θα διαλέξετε πώς θα κάνετε διαπραγματεύσεις, ποιοι θα είναι, πώς θα είναι, εσείς. Του κυβέρνη δουλειά είναι, δεν είναι του ενός και του άλλου. Και του ελληνικού λαού που ψήφισε κάποιους ανθρώπους. Ο λαός βλέπει, παρατηρεί, στηρίζει, προβληματίζεται ένα κομμάτι. Και λέει να δούμε τι θα γίνει. Εξακολουθεί να περιμένει και να αναμένει. Έτσι δεν είναι. Τώρα, τα στοιχεία της ανεργίας, για να πάμε και στα πιο ειδικά δικά σας θέματα, πάρα πολύ σημαντικά όμως. Τι λένε, υπάρχει χειροτέρευση, βελτίωση? Όχι, χειροτέρευση δεν υπάρχει. Υπάρχει τους τελευταίους μήνες, μάλιστα έχει βελτιωθεί το ισοζύγιο των νέων θέσεων σε σχέση με τις μειώσεις, με τις απολύσεις. Με τις αποχωρήσεις από την εργασία. Κυρίως τον Μάρτιο. Πόσοι φεύγουν, πόσοι επιστρέφουν. Ναι. Και ιδιαίτερα αυτό έγινε έτσι αντιληπτό τον μήνα Μάρτιο. Ενδεχομένως να οφείλεται, ας πούμε, και στην εποχιακότητα. Γιατί από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο ήταν και το Πάσχα πιο μπροστά. Να σας πω, εσάς το σχέδιό σας ή οι προβλέψεις ή οι ελπίδες σας, τέλος πάντων, είναι αυτή τη στιγμή πόσο είναι το ποσοστό, το επίσημο ποσοστό της ανεργίας? Το επίσημο τώρα, γιατί τα έχουμε πολλές φορές, ας πούμε. Το επίσημο ή το ανεπίσημο? Ξέρω εγώ, όποιο θέλετε πείτε μας. Εν πάση περιπτώσει είναι γύρω στο 25%, αλλά είναι παραπάνω. Ένα αφήγημα της κυβέρνησης μπορεί να πει ότι, παιδιά, εάν πάνε όλα καλά, του χρόνου το ίδιο καιρό ή σε 1,5 χρόνο, το 25 ρε παιδί μου ή το 35 το ανεπίσημο, ξέρω, θα έχει μειωθεί 5 μονάδες, 3 μονάδες. Δηλαδή κάτι να έχει να περιμένει και ο άλλος. Υπάρχουν και τα ποιοτικά στοιχεία. Δεν είναι μόνο το θέμα του να το μειώσουμε κάποιες μονάδες. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπήρξε τα τελευταία χρόνια μία μικρή μείωση, η οποία όμως οφειλότανε κυρίως στα διάφορα προγράμματα επιδοτούμενα, τα πεντάμινα. Τα οποία αποτυπώνονται σε κάποιους δείκτες που σχετίζονται με την ανεργία, όχι σε όλους τους δείκτες, γιατί σε κάποιους άλλους δεν αποτυπώνονται. Λοιπόν, άρα γι' αυτό σας λέω έχει σημασία και το τι είδους μείωση είναι αυτή που επιτυγχάνεται. Εμάς μέλημά μας είναι να ανοίγουν νέες σταθερές θέσεις εργασίας.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό θέλει ένα συνολικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, θέλει, προϋποθέτει την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Θέλει μια επιστροφή στην κανονικότητα. Να μιλάμε κάθε μέρα να ξημερώσει. Κανονικά. Αυτό προϋποθέτει. Έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί μια ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης. Ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης. Ναι, βέβαια. Δεν το προϋποθέτει. Επενδύσεις, επενδύσεις. Ξέρεις, επενδύσεις να έρθει εδώ με αυτό. Να ξαναρωτήσω πάλι, επειδή μας στέλνουν και μηνύματα και εσείς με τη γνωστή ικανότητά σας αποφεύγετε να απαντήσετε, αλλά δεν είναι και δικό σας το θέμα αυτό. Αλλά είσαστε υπουργός κυβέρνησης. Για να ακούσω τι άλλο θα μου πείτε, για πες πρωί-πρωί, για πες. Εάν δεν βρούμε, εάν δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι τις 10 Μαΐου, ρωτάει ο κόσμος, εξακολουθεί να ισχύει αυτό που έχετε πει σε όλους τους τόνους ότι θα προτιμήσουν να πληρώσουμε τις συντάξεις, τους μισθούς και όχι το δουνουτού, γιατί μιλάμε για 800 εκατομμύρια. Αυτή την είδηση θα σας την δώσω, αλλά είναι παγιάτικη. Βεβαίως εξακολουθεί. Ναι, είναι παγιάτικη αυτή. Βεβαίως εξακολουθεί. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι οι μισθοί και οι συντάξεις. Δεν το συζητάμε. Ναι, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα τα έχουμε τα λεφτά, ή θα πραγματικά θα φτάσουμε στο δίλημα αυτό. Θα τα έχουμε τα λεφτά. Ούτε ο Μάρδες δεν έχει τέτοια αισιοδοξία. Τώρα τελευταία βλέπω πάντως ότι αυτή η φιλολογία περί δημοψηφίσματος, περί εκλογών, έχει κοπάσει καμιά εβδομάδα. Έχετε αποφασίσει να μην το λέτε. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν σε κάθε στέλεχος της κυβέρνησης που βγαίνει, εσείς από τις 10 ερωτήσεις που κάνετε, οι 3 ή οι 4 αφορούν το θέμα της προσφυγής στις κάλπες, μπορούμε να το συντηρούμε σαΐ. Ναι, γι' αυτό, είναι πάρα πολύ εύκολο. Γι' αυτό το έθεσα έτσι. Ξέρετε, είναι τρομακτική η δύναμη, εγώ θα σας πω, του δημοσιογράφου. Ό,τι είδηση θέλετε μπορεί. Διαμορφώνω την ατζέντα. Ευτυχώς σταματήσαν οι δικοί σου να μιλάνε για δημοψήφιο και εκλογές. Εμείς το θέσαμε. Όχι, αυτό το έλεγε. Το θέσαμε διαφορετικά. Εγώ σας είπα και ισχύει ό,τι έχω πει. Ναι. Αλλά αν με ρωτάνε κάθε φορά που βγαίνω σε ένα ραδιόφωνο και μια τηλεόραση, αυτό το θέμα θα συντηρείται. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να είστε καλά.